Από αυτές να εξαρτώμαστε όλοι. Είναι η Μονσάντο, η κορυφαία, η Βιβάρτης, η Αβέντης και η Μπάσφα. Για πάμε να δούμε τι λένε και ποια είναι η πραγματικότητα. Τι λένε και το τραγούδι που θα ακούσετε έχει μεγάλο νόημα.
Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, μας μένει λίγος χρόνος στο διατάφτα. Τι κάνουμε τώρα εδώ λοιπόν? Μακριά από μας αυτά τα μεταλλαγμένα και κοντά σε μας σπόροι οι οποίοι μπορούν να επαναφυτευθούν. Βεβαίως. Και λοιπάσματα σαν το Ecoplant. Ή κάνω λάθος? Πιστεύω ναι, μπορούμε να πενταπλασιάσουμε την παραγωγή με υπάρχοντες σπόρους. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δικιά του προσπάθεια, προσωπική προσπάθεια. Θα το έλεγα προσωπική επανάσταση, όχι από την αρνητική πλευρά. Να προσπαθήσει να κρατήσει σπόρους, να βρει άλλους ευνοϊκούς, φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους καλλιεργειών. Ένα μεγάλο κόστος είναι και μόνο οι σπόροι και τα φυτά. Κοστίζουν 1 ευρώ το φυτό. Αν ένας γεωργός τώρα ξεκινήσει τις καλλιέργειες με 15-20 χιλιάδες φυτά, ήδη το κόστος είναι 20 χιλιάδες ευρώ. Καθάριση. Και εδώ με αυτό εδώ με 100-200-300 ευρώ μπορεί να πενταπλασιάσει την παραγωγή του και να χρησιμοποιήσει δικούς του σπόρους που δεν του κοστίζουν τίποτα. Έτσι. Και μάλιστα μπορεί να ξεκινήσει σεζόν πολύ νωρίτερα γιατί δεν παγώνουνε. Κάναμε ένα πείραμα στο Αίγιο σε θερμοκρασίες 3 βαθμών 7 Απριλίου, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την κανονική σεζόν. Τα φυτά αναπτύχθηκαν, είναι έτοιμα παραγωγικά, τώρα μπορεί να μπει λίγο άζωτο για να αναπτυχθούν περισσότερο. Ενώ φυτά χωρίς τη χρήση του Ecoplant χρησιμοποιήθηκε και το ΕΜ παράλληλα. Από αυτούς εκεί τους γεωργούς, τα άλλα σβήσανε. Δεν ήταν ικανά πλέον να επιβιώσουν για να παράγουν. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Φτάνει και να μειώσουμε και το κόστος παραγωγής και τη χρήση των φυτοφαρμάκων, ίσως και στο μηδέν, και τη χρήση των λιπασμάτων στο ελάχιστο, θα έλεγα, έχοντας πάντοτε μια υψηλή παραγωγή. Και θα βοηθήσουμε και την οικονομία της χώρας. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και πάλι και άλλη φορά μου δώσατε την ευκαιρία. Και πάλι θα σου ξαναδώσω, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είναι κάπου να τα λέμε. Μπράβο. Λοιπόν, και εσάς κυρίες και κύριοι φυσικά. Ίσως θα έλεγα κάτι τελευταίο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά... Α, ναι, στα γρήγορα. Θα μπορούσαμε εδώ το νομό Θεσσαλονίκης και την περιοχή του Σοχού με τον νέο δήμαρχο του Λαγκαδά, τον κύριο Αναστασιάδη, που ενδιαφέρεται πάρα πολύ να το κάνουμε κέντρο παγκόσμια βιοτεχνολογίας. Μακάρι. Και να γίνουμε... Θα φροντίσουμε να τον φέρουμε εδώ. Θα φροντίσουμε να τον φέρουμε εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νέων τεχνολογιών. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.